νιώθεις, στον ουρανό της πάμε μαζί. Θαλάσσο φεγγάρο η ομορφιά της, στην αγκαλιά της έλα κι εσύ. Πάμε στα σύμβολα, πάμε στον πόλο, μαΐστρου μόνο βασιλική. Λευκάδα όνειρο που δεν τελειώνει, στην αγκαλιά της έλα κι εσύ. Καλησπέρα σε όλους, Scooter Addict εδώ. Ελπίζω να είστε όλοι καλά μετά από αυτό το καλοκαίρι το αναπάντεχο με κάψονες, πυρκαγιές, σεισμούς κτλ. Είναι Αύγουστος τώρα που γυρνάω το βίντεο και βρίσκομαι... Πού βρίσκομαι? Μπορεί να βλέπετε πολύ βουνό, αλλά είμαι σε νησί. Και σε τι νησί? Είμαι στη Λευκάδα. Είμαι στην ορεινή Λευκάδα, γιατί η Λευκάδα είναι ένα ωραίο νησί όπου συνδυάζει και βουνό και θάλασσα. Δεν είναι ξέρω νησί, γιατί είναι από τη μεριά του Ιωνίου, έχει απίστευτο πράσινο ακόμα, και λέω ακόμα γιατί έχουν βαλθεί όλοι να κάψουν την Ελλάδα, και αυτό που έχει γίνει τον προηγούμενο καιρό εγώ προσωπικά δεν το έχω ξαναδεί τόσα πολλά μέτωπα πυρκαγιάς, εμπριστικούς μηχανισμούς, κόσμος που κινδυνεύει κτλ. Κτλ. Είναι πολύ λυπηρό ό,τι και να πούμε, αλλά δεν θα σταθούμε σε αυτό. Πού πάει, μπερδεύτηκε. Δεν θα σταθούμε σε αυτό, γιατί κάνουμε και κάνα βιντεάκι να βλέπετε κάτι το διαφορετικό, να μην βαριέστε, να βλέπετε καινούργια μέρη. Που λέτε, κάναμε για ακόμα μια φορά το ταξίδι Αθήνα-Λευκάδα, πολύ άνετα και αυτή τη φορά, χωρίς κανένα πρόβλημα. Τα χιλιόμετρα βγήκανε, δεν πιαστήκαμε, δεν κουραστήκαμε, όλα καλά. Να πω την αλήθεια, αυτή τη φορά δοκίμασα να κάνω κάτι άλλο, δηλαδή να ξεκινήσω πάρα πολύ πρωί. Όταν λέω πάρα πολύ πρωί, εννοώ 4,5 ώρα έφυγα το πρωί το ξημέρωμα, έτσι ώστε να μην με πιάσει ζέστη, γιατί γενικά είχε σαραντάρια στην Αθήνα και όχι μόνο στην Αθήνα, και λέω να πάω να βγάλω την μπέμπελη με τζιν, μπουφάν, στολή κτλ. Καλύτερα να ξεκινήσω πρωί να το ευχαριστηθώ με τη δροσούλα. Ξεκίνησα τόσο πρωί εντωμεταξύ που είχα υπολογίσει κάπως διαφορετικά την ώρα που θα ξημέρωνε. Και σκέψε, έφτασα στο Ρίο Αντίριο και εκεί την ώρα έβγαινε ο ήλιος. Το οποίο δεν με χάλασε στην ουσία, γιατί και δροσούλα είχα. Αλλά μετά που πιάνω την Ιωνία εδώ, στην ουσία είχα δεξιά τα βουνά. Οπότε και για ακόμα ένα κομμάτι του δρόμου είχα σκιά. Οπότε μου κάτσε μια χαρά. Να πω κάτι, ηθικό δίδαγμα. Να φοράτε πάντα στολή και όχι τα προφανή, δηλαδή κράνος μπουφάν. Να φοράτε ακόμα και γάντια. Και γιατί το λέω αυτό, το ξέρετε δηλαδή, αλλά το να το πούμε άλλη μια φορά δεν είναι κακό. Γιατί σαν μπας τον πηγεμό για την... όχι την Ιθάκη, τη Λευκάδα, σταματάω σε μια φάση στην αμφιλοχία να βάλω ένα ταεράπ στη ζελατίνα, γιατί μου έσπασε από τον αέρα, όχι σε αυτή, στην προέκταση. Και είχε κάτι σκουπίδια δίπλα, είχε κάτι μέλισσες. Και μάλλον εκείνη τη στιγμή μπήκε μέλισσα, ρε φίλε, μπήκε μέλισσα από το μανίκι, από το μπουφάν. Κάτι κατάλαβα, αλλά δεν έδωσε σημασία. Τέλος πάντων, συνέχισα το δρόμο μου και μετά από κανένα τέταρτο μου έδωσε, παιδιά, μια τσιμπιά στο χέρι. Σταματάω σε ένα άνοιγμα, σε ένα ξέφωτο, πετάω μπουφάν. Το κεντρί, παιδιά, ήταν τόσο, όχι εντάξει, ήταν τεράστιο. Το πιάνω, το βγάζω, ήταν βασικά κρεμιόταν από το χέρι, ρε. Εντάξει, την πάλεψα από τον πόνο, οκ, okay, για κάποιο λόγο. Αλλά είχε γίνει το χέρι μου τούμπανο, ρε, τρεις μέρες, τούμπανο. Είχε πριστεί, με πόναγε κάνα δύο μέρες, ούτε το εμβόλιο να έκανα. Θέλω να πω, στο εμβόλιο δεν με πόναγε τόσο. Τέλος πάντων, μου πέρασε μετά, όλα καλά, όλα ανθυρά. Που λέτε, έχουμε πιάσει και ανεβαίνουμε την ορεινή Λευκάδα, που είναι εξίσου κάτι υπέροχο. Δηλαδή, όσο λες, θα πάω Λευκάδα να δω τις υπέροχες παραλίες, πιστεύω ότι άμα δεις τα ορεινά και τα χωριά και τα βουνά, θα πεις εξίσου τόσο ωραία είναι να πάω στα χωριά της Λευκάδας. Είναι απίστευτα. Έχουν πλατείες, έχουν μαγαζιά, μεγάλα πλατάνια, σκιά. Δεν παίζεται, ρε, αυτό. Και να πω την αλήθεια, δεν πάμε σε κάποιο χωριό συγκεκριμένα τώρα. Πάμε σε μια εγκαταλελειμμένη αμερικάνικη βάση, στα ραντάρ αυτηνής, να τα δούμε. Έχω ξαναπάει βέβαια.
Αλλά είπα αυτή τη φορά να βγάλω και ένα βίντεο να σας τα δείξω, γιατί είναι κάτι είναι κάτι όμορφο που πάμε. Φτιά. Α, αεροπορική βάση ρε από εδώ. Καλά πάμε. Καλά πάμε, γιατί χθες το βράδυ θέλαμε περιπετιούλες. Ανεβήκαμε όλα αυτά τα βουνά που βλέπετε βράδυ, βράδυ, όταν λέω βράδυ, όμως βράδυ. Είχε και ομίχλη, δεν έβλεπες όχι φως, δεν έβλεπες τίποτα ρε. Δεν ξέρω πως την παλέψαμε. Η θέα εδώ εντωμεταξύ είναι απίστευτη από κάτω. Βλέπετε το Λοκαρνανία, βλέπετε τη μεριά της Λευκάδας από τον Ιδρύ, Σκορπιό, Μεγανήσι. Η ορατότητα είναι καταπληκτική εντωμεταξύ. Αλλά σας έχω την καλύτερη θέα για το τέλος, μη βιάζεστε, μη βιάζεστε. Θα πάμε πρώτα στον προφήτη Λία και μετά θα κάνουμε ένα τσουκ να πάμε στην βάση εκεί στα ραντάρ που είπα προηγουμένως, να δείτε τι εστί, να δείτε τι εστί θέα, να δείτε τι εστί πράσινο, να δείτε την Ισάρα εδώ, τη γαμάτη. Θα σας πάρω μαζί μου. Υπάρχουν κάποια σημεία σταθμοί, θα έλεγα, για τους εξερευνητές που θέλουν να δουν στα ψηλά μέρη της Λευκάδας, που αυτό σημαίνει κατά βάση θέα, αλλά και κάτι διαφορετικό, όπου το ένα είναι το εκκλησάκι του προφήτη Λία, που προφανώς είναι στο ψηλότερο σημείο του νησιού. Το άλλο είναι τα ραντάρ της αμερικάνικης βάσης, όπου εκεί θα πάμε τώρα, όσο μας το επιτρέπει ο δρόμος. Εντάξει, και σε κάποιο σημείο, άμα δεν πηγαίνει, κοιτάξτε θέα, απέναντι φαίνεται Μπάλερο, Σαστακός. Δεν υπάρχει ρε φίλε. Δεν μπορείτε να δείτε τώρα με την GoPro, είμαι σίγουρος στη θέα. Η ορατότητα εντωμεταξύ είναι καταπληκτική, λες και θα πλέσεις το χέρι σου και θα ακουμπήσεις απέναντι ρε, τα βουνά. Δεν υπάρχει. Και που έλεγα το τρίτο σημείο είναι, έχει βασικά της αμερικάνικης βάσης πρέπει να είναι και αυτό, απλά δεν είναι ακριβώς το ίδιο σημείο με τα ραντάρ, είναι λίγο πριν. Είναι ένα έτσι κτίσμα που κάνει σαν καρούμπαλο, ραντάρ παίζει να είναι και αυτό. Θα τα δείτε τώρα που θα πάμε. Το μόνο ότι δεν ξέρω άμα θα μπορέσω να πετάξω τον drone, γιατί έχει αρκετό αέρα. Εδώ ο δρόμος έχει πάθει καθίζηση. Οχ. Τρελά μου να δω. Ωραία, κοιτάξτε θέα ρε φίλε. Θα βγάλουμε καμιά φώτο. Θα προσπαθήσω λίγο για να δείτε λίγο πιο ζουμαριστά τι παίζει εδώ. Λοιπόν, εκεί κάτω είναι η πόλη της Λευκάδας. Κάπου εκεί απέναντι είναι η Πρέβεζα. Εκεί στα βουνά πρέπει να είναι Πάλερος, δεν ξέρω. Είναι απόλυτη ηρεμία εντωμεταξύ εδώ. Τι έπαθες ρε. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Η θέα ήταν απίστευτη, αλλά σας έχουμε και καλύτερη θέα από ένα σημείο πιο καθαρό πάνω που βλέπει στη Λευκάδα σχεδόν 360. Πάμε τώρα εκεί πέρα να δούμε all together τι παίζει και πώς είναι. Έπρεπε να ήμασταν εδώ παιδιά, αλήθεια, χθες που είχε σύννεφα. Παίζει να πετυχαίναμε εδώ πάνω τα σύννεφα όταν θα ήταν στην ουσία θα ήταν πιο χαμηλά, θα είχε ένα πάπλωμα από σύννεφα, θα περνάγαμε την ομίχλη και θα βλέπαμε σύννεφα από. Είναι απίστευτο σκηνικό ρε, αυτό άμα δεν το δείτε δεν παίζει να το καταλάβετε. Αλλά πήγαμε μια άλλη διαδρομή εχθές, ήμουνα και εγώ προετοίμαστος, δεν είχα πάρει κάμερες κτλ. Οπότε λίγο το χαραμίσαμε.
Δεν πειράζει όμως. Πάμε σήμερα που είναι η θέα, έτσι η ορατότητα πιο καθαρή, πιο καλά βλέπεις. Να δείτε γενικά τι παίζει γύρω γύρω από εκείνο το σημείο. Εδώ πάνω που βλέπετε αυτό το καρούμπαλο που σας έλεγα πριν, πρέπει να είναι και αυτό κάποιο ραντάρ. Τώρα δεν θυμάμαι να σας πω ακριβώς. Παρατημένο πρέπει να είναι το ένα το σημείο της αμερικάνικης βάσης. Τι ρε? Το... Τι κοίτας το χωμάτινο? Τι κοίτας? Τα... Α, φακές είναι ή όχι? Είσαι τρελός ρε, να το σπάσω. Ούτε με τα πόδια δεν περνάω από εκεί. Έτσι κι αλλιώς στον προφήτη λέει όταν πάμε από ένα σημείο δρόμος δεν πάει μηχανάκι ρε. Μέχρι ένα σημείο να τα αφήσουμε. Πρέπει αλλά. Είδα, το είδα, ναι. Ρε, πάμε στον προφήτη Ηλία. Από εδώ είναι. Ναι, ρε, εδώ αριστερά ανεβαίνει και μετά στα ραντάρ απέναντι. Τα ραντάρ φαίνονται, τα δες. Και εδώ μπροστά, παιδιά, είναι τα ραντάρ. Εδώ είναι και η βάση της αεροπορίας της Λευκάδας. Αλλά μην κοιτάτε, γιατί απαγορεύεται η φιλμογράφηση, κινηματογράφηση, βιντεογράφηση, πώς λέγεται αυτό τέλος πάντων. Μην κοιτάτε, ρε, κοιτάξτε απ' την άλλη. Κοιτάξτε από εκεί. Και πάμε για προφήτη Ηλία. Ο προφήτη Ηλίας είναι εκεί πάνω. Ο δρόμος είναι εδώ λίγο σκατά. Και εκτός το ότι ο δρόμος είναι σκατά, θα δείτε ένα τοπίο το οποίο θυμίζει λίγο, τι να πω, πλανήτη Άρη να το πω, δεν ξέρω. Πάμε τώρα εδώ με προσοχή να δούμε μέχρι πού πάει και να το πάρουμε με τα πόδια. Εδώ είναι λες και έχουμε γυρίσει ταινία το Star Wars ρε φίλε. Κοίτα εδώ. Όπου αυτό το γαρμπίλι για το σκούτερ είναι ό,τι χειρότερο και γενικά για τις μηχανές. Αλλά εγώ με ίσια λάστιχα δεν. Πάμε σιγά σιγά, δεν είναι πολύ ο δρόμος από εδώ. Απλά είναι λιγάκι σκατά. Πήγε ρε πεταλούδα. Είναι λίγο περίεργο εδώ. Αλλά πιστέψτε με, η θέα που θα αντικρίσουμε πάνω όχι απλά αξίζει, να ανάει και δέρνει. Εδώ, να αυτό που σας έλεγα που είναι όλα σκαμμένα εδώ. Άμα δεν φύγει όλος ο δρόμος εδώ και πέσουμε κάτω, θα είναι θαύμα. Εκεί απέναντι μπορείτε να διακρίνετε και τα ραντάρ. Θα βγάλω βιντεάκι μόλις φτάσουμε εδώ πάνω στο κλεισάκι, να ζουμάρω λίγο και με το κινητό για να καταλάβετε τι εστί και πού είναι. Θα πάμε σε λιγάκι, δεν είναι στο επόμενο στενό που στρίβεις από εδώ κάτω από τη διασταύρωση που πήγαμε. Απλά πάμε εδώ πάνω πρώτα. Εδώ για όσους ξέρουν από Λευκάδα είναι το σημείο κοντά στο χωριό Εγκλουβί. Το λέω γιατί υποτίθεται ότι η Λευκάδα έχει από τις πιο καλές φακές, τη φακή της Εγκλουβής. Οπότε άμα έχετε κάποια ιδέα, εδώ είναι για να σας φύγει απορία. Κάτσε τώρα γιατί σφίξαν οι κόλλοι εδώ λίγο. Στο διάλογο χώμα είναι όλο. Μπορώ πως δεν έχει φύγει όλο με τις βροχές εδώ μετά. Oh! Και μιλάμε για βροχές εδώ Λευκάδα, όχι... Εδώ όταν λέμε βροχή εννοούμε βροχή. Α, κάποιος έχει έρθει κι άλλος εδώ πάνω. Δεν πάει άλλο. Εγώ τουλάχιστον δεν πάω. Γιατί ρε? Γιατί? Μια χαρά είναι ο δρόμος. Ναι ρε, γαμάει. Πάμε το πόδι. A few minutes later.